Οι εξελίξεις αναμένονται συνταρακτικές στην αγαπημένη μας σειρά, με τον Μπότι να συνειδητοποιεί πως μόνο η ζήλια θα φέρει κοντά του την Άννα. Όπως εκείνος ζηλεύει το ενδιαφέρον της για τον Ορέστη, έτσι και εκείνη θα ζηλέψει το ενδιαφέρον του για κάποια άλλη γυναίκα. Ο μοναδικός που τον στηρίζει σε αυτό το μεγάλο έρωτα είναι ο Στάθης, βέβαια. Ο Στάθης του τονίζει πως πρέπει να πάει με αργά βήματα και πως δεν πρέπει να κάνει λάθη που αργότερα θα μετανιώσει. Φυσικά, όπως είναι γνωστό, ο Πότης δεν ακούει λέξη. Στόχος του είναι να κεντρήσει την προσοχή της Ανούλας, ακόμη και αν χρειαστεί να φτάσει στα άκρα. Έτσι, ξεκινά μια ιστορία ζήλιας, η οποία όχι μόνο θα εκνευρίσει την Άννα, αλλά θα φέρει και τον ίδιο τον Πότη σε δύσκολη θέση. Οι δυο τους ξεκινούν μουσικές βραδιές στο καφενείο και η χαρά όλων είναι τεράστια. Η επιτυχία τους είναι αξιοθαύμαστη και οι δυο τους έρχονται όλο και πιο κοντά. Θα είναι όμως αυτή η αφορμή για να γίνουν ζευγάρι, ή κάτι άλλο θα σκεφτεί ο Πότης? Από την άλλη πλευρά τώρα, ο Ισίδωρος θα ξαφνιαστεί με την Ιουλία, καθώς θα πάρει το μέρος του Στάθη. Η Ιουλία θα συνεχίσει να έρχεται αντιμέτωπη με αρκετές δυσκολίες και σημαντικές αλλαγές στη ζωή της. Μπορεί η αγάπη που ένιωθε να συνεχίζει να τη νιώθει ξανά για το Στάθη, ωστόσο, η συμπεριφορά της έχει φέρει μια περίεργη κατάσταση στη σχέση τους. Η επαγγελματική ζωή του Στάθη πέρασε από πολλά στάδια με τον ίδιο να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Βλέποντας τον Ιουλία, αποφασίζει να αναλάβει δράση και να αγοράσει η ίδια τους αμπελώνες που δούλευε ο σύντροφός της. Με μια κίνηση που δεν αρέσει καθόλου στο Στάθη και που το μαθαίνει από άλλους, γίνεται έξαλλος και φεύγει από το σπίτι, όπως έχουμε πει. Στο πλευρό του όμως έγινε κάτι που δεν το περιμέναμε. Στάθηκε ο ίδιος ο Ισίδωρος, ο οποίος άλλαξε τη γνώμη που είχε για τον άντρα και εξήγησε στην Ιουλία ότι κάνει μεγάλο λάθος. Θα καταφέρει άραγε ο Στάθης να συγχωρέσει την Ιουλία, ή ο χωρισμός τους θα είναι μόνιμος? Και να δούμε, ο Ισίδωρος μήπως θα είναι αυτός που θα ενώσει το ζευγάρι τελικά, κάτι που δεν περίμενε κανείς. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!